έμαθα, μας φαίνεται λίγο εύκολο αυτό το 1-5, αλλά με βάση κυρίως το πώς έπαιξε ο Βόλος στο πρώτο ημίχρονο, πιστεύω ότι η μόρφωση ομάδα και ποιο ήταν το στοιχείο που έδωσε αυτή. The work, the belief, the way of reacting, because it's true that what you said, always to play against the Volos is not easy, because even if the result is high and we could have scored other goals, but they never give up, first of all. Second, they play with high intensity pressing and long balls, second balls, and after when they gain these balls, they try to play direct in front, and if you are not always 150% of concentration and being able to react, you might risk something. Η δουλειά και η πίστη στο παιχνίδι ήταν αυτό που μας, τα κύρια στοιχεία τα οποία μας δώσανε την νίκη. Είναι αλήθεια αυτό που λέτε, δεν ήταν μια νίκη η οποία ήταν εύκολη. Είχαμε την ευκαιρία ίσως να σκοράρουμε και περισσότερα γκολ, αλλά πραγματικά ήταν, όταν αντιμετωπίζεις τον Βόλο, δεν είναι καθόλου εύκολο. Αυτό είναι το πρώτο κομμάτι. Από εκεί πέρα, όσον αφορά το παικτικό, ο Βόλος είναι μια ομάδα η οποία παίζει με αρκετές μεγάλες και δεύτερες μπάλες, οπότε πρέπει να είσαι απόλυτα συγκεντρωμένος κατά την διάρκεια του παιχνιδιού, να πρέπει να παίζεις την ίδια ένταση. Οπότε αυτά ήταν τα στοιχεία και η εικόνα του παιχνιδιού, που σε κάθε περίπτωση δεν ήταν εύκολο όπως μπορεί να την κατοπτρίζει το σκορ. What you did. Okay, we are complaining sometimes because we know what we discuss, and on the other hand, we want to be everything perfect. And the third aspect, these are situations that belong to us, to our bench, to inside discussions. But if it is something to choose from this game that I really don't like, is the fact that we receive goal. Η αλήθεια είναι ότι μπορεί να κάνουμε κάποια παράπονα στους ποδοσφαιριστές, γιατί μπορεί να έχουμε συζητήσει κάποια πράγματα τα οποία σε κάποιες περιπτώσεις να μην τα βλέπουμε. Σίγουρα έχει να κάνει και με το γεγονός πως θέλουμε πάντα το καλύτερο και το τέλειο. Παρ' όλα αυτά είναι καταστάσεις οι οποίες μένουν σε εμάς, τις συζητάμε μεταξύ μας. Ένα στοιχείο το οποίο δεν, αν υπήρξε ένα στοιχείο το οποίο δεν μου άρεσε σήμερα, ήταν το γεγονός πως δεχτήκαμε γκολ. Το λέμε με ανησυχεί κιόλας σε κάποιες φήμες και να διαμαρτύρεται για κάποια μια σκληρά μαρκαρίδα στο Σάσταρ. Είναι λίγο ίσως σε αυτή την περίοδο σαν να μένα κάρμουν από την άποψη ότι δεν είναι έτοιμος απόλυτα και ο Αντρέ και είναι ο μοναδικός δεξιός μπάκο. Ο Σάσταρ, θα ήθελα να κάνει ένα σχόλιο για την εμφάνιση του Τάισον, που ίσως ήταν η πρώτη εμφάνιση που θύμισε τον πρώτο αρματισμό Τάισον. They saw you complaining to the referee for some tackles that were made for him. No, I never complained to referee today. If I no, I never complained to referee. It was a complaint, if you want, regarding the behavior of the other bench, but not from the game. On the second aspect is that with Sastre, probably you saw me talking. There are situations in which I would have liked him to interpret in a different way. There were a situation in which he interpreted very nice, and so I was telling him exactly this in both aspects. And nothing else. He played a lot of games in a row. Now it's good that we have this normal week, so he can rest, he can take back his energies, because he had a very good period of games. Η αλήθεια είναι ότι δεν παραπονέθηκα στον διαιτητή σήμερα, ενδεχομένως να παραπονέθηκα στον αντίπαλο πάγκο για τη συμπεριφορά, αλλά αυτά είναι πράγματα τα οποία συμβαίνουν. Με το Σάστρι είχαμε κάποιες κουβέντες για κάποιες καταστάσεις που αξιολόγησε διαφορετικά, ενώ θα έπρεπε να το κάνει με έναν άλλο τρόπο. Κάποιες φορές ανταπεξήλθε όπως έπρεπε. Αυτές ήταν οι κουβέντες τις οποίες είχαμε. Προέρχεται από μια μεγάλη σειρά αγώνων και ο ίδιος, οπότε είναι πάρα πολύ καλό το γεγονός ότι έχουμε μια φουλ εβδομάδα αυτή τη στιγμή για να μπορέσει να επανέλθει και αυτός αλλά και η υπόλοιπη ομάδα. Yes, Andre is Andre, we know very well. We are waiting for him to come back, probably next days will be, because one option like him, it's very important for the team, and we'll keep playing a lot of games every 3 days. Part this week, after it will be a very hard schedule again. About Tyson, what to tell you? Tyson is Tyson. He knows football, he understands football,
He knows when to calm down the game, when he has to force, when he has to play decisive balls, when he has to play to support his teammates for scoring, because sometimes he's maybe too generous, too unselfish, trying to play the ball instead to finalize him. He is an amazing player. He's an amazing player, amazing character, and everybody in this team loves him. Ο Αντρέ είναι ο Αντρέ, τον περιμένουμε τις επόμενες ημέρες, τον χρειαζόμαστε γιατί έχουμε πάρα πολλά παιχνίδια τα οποία θα παίξουμε κάθε τρεις μέρες. Αν εξαιρέσουμε αυτή την εβδομάδα, το πρόγραμμα είναι γεμάτο με παιχνίδια κάθε τρεις μέρες, οπότε είναι πολύ σημαντικό να επιστρέψει και ο ίδιος. Είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή για εμάς. Από εκεί πέρα, αφορά τον Τάισον, τι μπορούμε να πούμε. Ένας παίκτης που ξέρει το ποδόσφαιρο, καταλαβαίνει και αντιλαμβάνεται το ποδόσφαιρο. Ενδεχομένως κάποιες στιγμές μέσα στο γήπεδο να είναι υπερβολικά γενναιόδωρος και να μην έχει καθόλου εγωισμό πάνω του, προσπαθώντας να μοιράσει την μπάλα σε σημεία στα οποία θα μπορούσε να πάρει μια δική του ενέργεια. Ένας φανταστικός ποδοσφαιριστής, ο οποίος έχει την αγάπη όλου του συλλόγου. Two players with huge experience, an age that we can say they have a lot to share with the others, and really I'm happy to have both of them. Δύο ποδοσφαιριστές μεγάλης εμπειρίας, με μια διαφορετική ηλικία, η οποία μπορεί να τους δίνει τη δυνατότητα να μοιράζονται πράγματα με τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές, και αυτό βοηθάει πάρα πολύ το γκρουπ και είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκονται μαζί μας. Προφανώς δεν είμαστε 29 ούτε 30 Ιανουαρίου. Θα την κάνω εγώ την δύσκολη ερώτηση. Είμαστε κοντά σε κάποια μεταγραφή, δεν θέλω να μας πει όνομα ή θέση. Γιατί ακόμα και η Manchester City, αν θυμάμαι στο παρελθόν, είχε πει κάποια στιγμή ότι κάνει μεταγραφές. Listen, before everything, my job is to work. I feel that the most important transfer for a team is the work, because you might transfer players coming in a difficult moment without being able to adapt fast, and this is a risk. On the other hand, we know very well what we are following, and I have the knowledge that the things are in process. Πάντα πίστευα ότι η καλύτερη μεταγραφή είναι η δουλειά. Υπάρχει πολύ μεγάλο ρίσκο το να φέρεις ποδοσφαιριστές οι οποίοι μέχρι να εγκληματιστούν θα χρειαστεί πάρα πολύ χρόνο, και αυτό προϋποθέτει, μάλλον κρύβει ένα ρίσκο. Από εκεί και πέρα έχω την γνώση ότι υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία δουλεύονται. Thank you.